Ράφα, πού είσαι? Α, έλα, γόρι μου. Καλημέρα σου, τι να έφερα, έτσι δεν με περίμενες. Καλημέρα. Εντάξει. Αφού είχαμε πει, θα πάμε για τα αυγά. Σε είχα δει. Αν δεν γίνεις Εδώ πέρα αυτή εντάξει, την εντάξει. κούτα δεν την παίρνω. Είναι άδεια πια, το βλέπω και εγώ, είναι πολύ, έχει Έλα. 10% με συμπουκούτια. Έλα, έλα. Έχουμε φορτώσει το μηχανάκι εδώ πέρα, με κούτες, Το αυγά. έχουμε φορτώσει. Εδώ το μοτόρι. Τρεις μπροστά, δύο πίσω. Έχει μπει και η κότα πάνω. Μην τσιμπάς, μωρή, κατέβα κάτω. Τι βλέπεις, έχει ανέβει πάνω στην κούτα. Θα μπούμε κι εμείς οι δύο πάνω. Έλα, μπέκα τώρα να την πάρουμε και την κούτα μαζί. Κάτσε να το Ωραία. βάλω μπροστά το μοτόρι, γιατί κάνει και λίγη ώρα να ζεσταθεί. Περίμενε, δεν έχει πάρει ακόμα. Ούτε ακόμα. Τώρα πήρε. Ωραία, άντε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Έλα να τα πούμε στον δρόμο, τι θες να πούμε. Στα LED. Πάμε, πουλάμε τώρα πρωί-πρωί Δεν γρήγορα είναι στα από το σούπερ LED. μάρκετ. Όχι αυτό, κάτω στο σούπερ, στην πόλη. Πού Από πας? εδώ πάω. Α, πας Από από εδώ πάνω. πάω για Εντάξει, την πόλη. εντάξει, εντάξει. Α, εντάξει. Εγώ ακολουθώ άλλη Πάντα ώρα, από μη εδώ πάω. ανησυχείς. Ναι. Ναι. Θα το Χωρίς... σηκώσω, σου θα τα αυγά. Όχι, όχι, μη. Θα το σηκώσω. Γεια σας εδώ. Να Όχι, όχι, άσο, πέσουμε. γιατί εδώ πέρα έχει πέτρες αρκετές. Άσο το παρακάτω. Θα Λοιπόν, καλωσορίσουμε τα παιδιά τώρα, Ράφα, σε ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο ακριβώς. Ravensburn. Σήμερα έχουμε να πάρουμε τα Poplar, τα οποία μεγαλώσανε και μπορούμε να τους ρίξουμε και λίπα μετά για να τα έχουμε πας και βγούμε ξανά το χειμώνα και τα ξανακόψουμε δεύτερη φορά. Ακριβώς. Τα Και να πάμε παιδιά, να... ναι, κάτσε να σου πω κάτι Και να άλλο. πάμε επίσης να κάνουμε ξανά το αλφα-αλφα να το ξανασπείρουμε γιατί δεν Ναι, ξαναβγαίνει από τις ακριβώς. μούχλες. Δεν ξέρω. Στο κανονικό παιχνίδι ξαναβγαίνει. Στο season υπάρχει θέμα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, οπότε θα πρέπει να το ξανακάνουμε calibrate και ξανά σπορά από πάνω. Επίσης, Δεν τα μας πειράζει. παιδιά, κάποια παιδιά θα έχουν δει σε μένα το επεισόδιο που λέγεται Τα Poplar της Οργής και αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα με ένα φορά της χαλαβές που πήρα και το έκανα μόνος μου. Εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύκολα γιατί έχουμε και το IT Runner, έχουμε και την μια καρότσα και θα μπορούσαμε απλά να πάρουμε αυτό το χρόνο της καρβέστας με μια καρότσα. Τα πούλησες, δηλαδή. Θα Κάτσε μου να την καταδιάσουμε. πάρω. Για να πάρτε έτσι. Ωραία. Καλά λεφτά για έτσι. Καλά λεφτά, κάτσε να σου πω και πόσα βγάλω ακριβώς. 2.500 κάπου μέσα το βλέπω. 2.300. 2304. Ωραία, πάμε στο μαγαζί τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από αυτά τα προβλήματα θα αναβαθμίσουμε και τον εξοπλισμό. Σήμερα θα πάρουμε κάτι τούμπανα πράγματα, θα τα δείτε τώρα στη συνέχεια. Πάρα πολύ τούμπανα. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτό το πρόβλημα, είχα εγώ αυτό το πρόβλημα, είπαμε να μην το κάνουμε, παρότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να έχει ο ένας τη μία καρότσα, να την γεμίζει, να την κατεβάζει κάτω, να παίρνει την επόμενη και όλος αυτή την αδειάζει. Σκεφτήκαμε επειδή θα χρειαστούμε κάποια μεγάλη καρότσα για τα κρεμμύδια κυρίως, αλλά και για τα καρότα, Να πάρουμε κάτι να κάνουμε καινούριο. μια καλή επένδυση, ένα μεγάλη καρότσα με ένα Φορτηγό. φορτηγό, το οποίο θα είναι ενδυμικό εδώ της Γερμανίας. Mercedes, Mercedes. Ας Mercedes, μίσουμε εδώ τη Mercedes, Γερμανία. Mercedes. Είχαμε πει να πάρουμε αμερικάνικο, αλλά λέμε μη μας κράξουν κιόλας εδώ. Όχι, όχι, εντάξει. Θα πάρουμε μια καρότσα που είναι αμερικάνικη, αλλά Δεν το πειράζει. φορτηγό θα είναι Mercedes. Λοιπόν, θα πάρει τώρα ο Κάρλος, θα το κονφιγκουράρει. Είναι καταπληκτικό mod, παιδιά. Τι κάναμε εδώ στο workshop, ρε, παίρνει το μαγαζί. Με έφερες κι εσύ εδώ πέρα, Εντάξει, λοιπόν. με παρέσυρες. Είναι πολύ ωραίο mod. Έχει άπειρες επιλογές. Δυστυχώς δεν είναι στο mod hub. Δεν είναι στο Motorhub. Μπορώ να σας βάλω κάποιο link όμως να το κατεβάσετε και εσείς αν θέλετε. Λοιπόν, Το πάμε. Mercedes-Benz Actros MP4. Να το κοτσάρω όπως θέλω και Ναι, απλά ναι. να το βγάλω γιατί Ωραία. έχει πάρα πολλά πράγματα τώρα. Δεν αξίζει να το δουν. Τα παιδιά βλέπετε εδώ πέρα άπειρα πραγματάκια Ωραία. να κοτσάρει πάνω στο φορτηγό. Το κάνει όπω γουστάρει. Και Είναι ένα καλοφτιαγμένο mod, μπορώ να πω. Πάρα πολύ καλό μου. Και εγώ θα πάω να νοικιάσω ένα φορά σκαρφέστε. Ωραία. Κάνε εσύ τη δουλειά σου, να κάνω εγώ τη δουλειά μου και τα λέμε ξανά εκτός από το μαγαζί. Ωραία. Μόλις τελειώσουμε και δούμε τα εργαλεία που θα πάρουμε. Είσαι έτοιμος? Είστε έτοιμοι, μάλλον οι δικοί σου, γιατί οι δικοί μου το έχουν δει αυτή τη στιγμή. Ωραία, για να δω, για να δω τι θα βγάλεις. Περιμένω. 123.000. Θα μας φύγουν Εντάξει. όλα τα λεφτά. Δεν Είμαι πειράζει. 18.000 συν, αλλά θα σου βγάλω ένα αριστούργημα αυτή τη στιγμή έξω. Για να δω. Είσαι έτοιμος? Ένα, δύο, Για. τρία. Πάρτο. Ωραίο είναι. Πώς φαίνεται, Ωραίο. γιατί μέσα Ωραίο. ήταν και γαμό. Εδώ, εδώ. Εντάξει, απίστευτο είναι έτσι.
Όχι, έχω βάλει τέτοιο μπροστά. Τι είσαι warning. Warning, ένα warning. Ταμπελάκι μπροστά για να μας βλέπουν. Α, ναι, α, για άναψε φώτα να σε δω. Για άναψε φώτα να σε δω. Ω, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω αυτή τη στιγμή που σου μιλάω. Γιατί δεν σου είπα εγώ τι βλέπω πώς είναι. Άμα σου λέω, βάλτε πώς είναι. Δες το σήμα, αγόρι μου, τι έχουμε παίξει εδώ. Μα δεν σου είπα εγώ. Και τα φωτάκια εδώ στο πλάι. Έχω βάλει και φως μέσα, Έλα δεις. Κάτσε μισό λεπτό. Μπες συνοδηγός. Κοίτα τα τέτοια τα δικά μας, ρε. Τα διακοσμητικά που έχω βάλει, ανάβουν φως. Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και έχουμε και μπλε φως μέσα, ναι, κοίτα, ναι, 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 τα πόδια σου κάτω. Ναι, ναι, τα βλέπω, ναι, απίστευτο. Κρεβάτια εδώ πέρα σου έχω παίξει, κοίτα εδώ. Κουκέτα, έχουμε διπλή κουκέτα, έτσι, απίστευτο. Από πάνω παναρομική τέτοια οροφή. Έλα, ναι. Τι σου έχω παίξει, Ηχεία στο καβάνι, πέρα βλέπω, τι εντάξει, εντάξει, είναι. Έλα, ηχεία, άλλο level. Άλλο level, άλλο level, άλλο level. Και κάτι Marlboro Light εδώ πέρα και ένα καφέ. Ποιο? Πήρες και δύο πακέτα Marlboro Light και ένα καφέ. Έχω βάλει διακοσμητικά τις σημαίες εδώ της Γερμανίας και Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπεις. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Έλα το δούμε λίγο απ' έξω, Ράφα. Να το θαυμάσουμε το εργαλείο. Ωραία, και πιστεύω ότι ταιριάζει και το μαύρο τώρα που το πήραμε, έτσι. Ναι, γιατί. Τι το πήρες, Ματ, το ναι, σατινέ. Ναι. Μα όχι, από το default, ό,τι ήταν. Α, ωραίος. Όπω τούμπανο, ρε φίλε, τούμπανο. Για να το μπροστά, δεν το βάζω. Ω! Ωραία. Δικό μου είναι αυτό. Λοιπόν. Ωραία, προχώρα. Βάλε την καρότσα και θα σε ακολουθώ. Ωραία, πώς κάνει. Ωραία, είναι πολύ καλό φτιαγμένο το μότρε. Ναι, ναι, ναι. Να θυμηθούμε να βάλουμε το link στα παιδιά. Να το βάλουμε, ναι. Αξίζει τον κόπο. Πάμε και να βγάλουμε και ένα screenshot εκεί, το νέο μας φορτηγό. Τα νέα μας φορτηγό, νέο. Ανοίξε το φορτηγό. Μέσα σου λέει μέσα τα χιλιόμετρα σε ένδειξη. Ναι, εννοείται. Όχι, ενώ 1-2-3 χιλιόμετρα μέσα. Α, ναι. Ελληνικά. Ναι, ναι. Θες να μπει στην οδηγό σου λίγο το δεις. Πώς θα φέρω το χωρά της χάρμιστερ. Καλώς. Μετά στη μεταφορά. Ωραία. Άνοιξε και το καπάκι που θες μετά από πάνω. Τώρα είμαι στο κλίμα, ρε φίλε. Εννοείται. Τώρα βλέπω απλά να παίρνω τις στροφές λίγο πιο ανοιχτές γιατί έχω ένα γκουμούτσο πίσω. Πω, πω, τεράστιο ρε το πίσω, τι έχουμε πάρει. 108.000 λίτρα. Πω, με full extended, φανταστώ. Θα ήταν πιο μικρό. Όχι, δεν είναι full, υπάρχει ένα unrealistic που είναι 250.000 λίτρα. Το οποίο δεν αξίζει, εντάξει. Ρε, πάει τάπα ρε. Εννοείται, 83 χιλιόμετρα. Τώρα δώσω στρογγυλό λίγο, θα δυσκολευτώ. Εντάξει, με πίσω. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Έφυγα τώρα, θα σας αφήσω πίσω δυστυχώς, αλλά έχω εργαλείο. Όπα, θα πάω αλλιώ. Εγώ να το πάρω αλλιώ ή εσύ. Εγώ να το πάρω αλλιώ. Τι εργαλείο είναι αυτό, δεν έχω ξαναδεί τόσο καλό φτιαγμένο μόντ, πραγματικά. Και στο physics μέσα, στο στρίψιμο, ναι, το στροφόμετρο, τα χιλιόμετρα, η λεπτομέρεια μέσα με το φως. Η λεπτομέρεια γενικά και στους καθρέφτες, γιατί στους καθρέφτες τα περισσότερα μόντ απλά ήδη θα δείχνει μαύρο. Ναι. Ή θα τρεμοπαίζει το background ή το οτιδήποτε. Εδώ είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Και καταλαβαίνεις και τις λακκούβες, κουνιέται όλος ο τράκτορας, πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Εδώ βλέπω το θετικά μας είναι έτοιμο. Για κοίτα. Νομίζω όμως όχι. Growing λέει, αλλά έχει ξεραθεί. Περιμένουμε να ξεραθεί, μας σωστά. Ναι, εντάξει, κι άλλο, ναι, ναι, ναι. Ρε, τι αριστούργημα είναι αυτό. Έχει και φώτα και σένα πίσω το τρέλερ, ρε. Ναι. Όταν το κοτσάρεις και έχει πάνω τα φώτα, ναι, είναι φωτιζόμενο το λόγο του. X52 το λέει. Ναι, ναι. Το ξέρεις. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Mm-hmm. Ίσως η κονσόλα να μην υπάρχει κιόλας αυτό, γιατί το μπροστά στο PlayStation. Και μπορεί αυτό το feature να μην το έχει. Παίζει κι αυτό. Ωραίος. Τώρα πού να το βάλουμε αυτό το θηρίο μετά, ρε. Ναι, ας πω. Τώρα μου έρθει μια ιδέα. Μου έρθει μια ιδέα για να βγάλουμε και κανένα λεφτάκι παραπάνω για πράγματα άχρηστα. Ας πούμε, το σιλό αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε ξανά ποτέ. Ποιο σιλό, αυτό εδώ, τι με εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που πάω τώρα μπροστά μου εδώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Όχι. Οπότε. Διώξω γιατί δεν μπορώ να πάρω και στροφή τώρα εδώ πέρα που είμαι. Ωραία. Θα πάρουμε λεφτάκια και θα διώξουμε και το loading wagon κάποια στιγμή αργότερα.
Ωπα, εδώ είμαστε. Εντάξει, δεν υπάρχει πολλά αυτά, ξέρεις χιλιάρικα, είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Έφυγες. Ναι, αλλά μας εμποδίζει αρχικά αυτό. Ναι, ωραία. Τώρα κάποια στιγμή, Ράφα, κατέβα λίγο να κάνουμε λίγο τα σκιάρια λίγο πριν ξεκινήσεις. Ωραία, πέφτει. Έλα, σου πω. Έλα. Εδώ πέρα, λέω, αυτά τα δέντρα κάποια στιγμή να τα μαζέψουμε, να καθαρίσουμε, ναι, και να βάλουμε κάποια shed. Ναι, έχεις δίκιο. Έχουμε πολλά πράγματα που δεν έχουμε πού να τα βάζουμε. Ναι. Όλα είναι έξω. Και θα διώξουμε και αυτά εδώ, τα... αυτά εδώ πέρα. Να βάλουμε, ναι, κάποιο ηλιακό συλλέκτη, κάτι τέτοιο. Ναι, να μας δίνει κάποια λεφτά και παραπάνω γι' αυτό. Πέρα, ναι. Οι κανονικά οι headers για Poplar παίρνουν μόνο μία σειρά. Ναι, αυτός, ναι, εδώ είναι, αυτός ο συγκεκριμένος παίρνει 6 σειρές. 6 σειρές. Θα διώσουν εδώ πολύ γρήγορα. Εσύ θα έρθει, ναι, εδώ πέρα στο πλάι αρχικά. Και θα φορτώνεις. Θα φορτώνω, θα σε φορτώνω εγώ. Και μετά θα γυρίσω, θα πάρεις, θα έχεις τη δομή που θέλεις εγώ, έτσι. Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Εγώ αυτό θα το έχω μόνιμα με φώτα αναμένα, να ξέρεις. Ωραία. Δεν ξέρω αν είδες και τα, τις γρίλες που έχω βάλει τα φώτα. Τα είδα, πώς δεν τα είδα. Έχω βάλει και κάποιο στα σίδερα φώτα από τα γύρω. Τα είδα, μη φοβάσαι. Επέκταση όλα αυτά, είναι έξτρα. Σε βρήκε, έλα. Το πετάξει τώρα μέσα γιατί είμαι μακριά μέχρι να είσαι όσο λίγο είναι και μεγάλο. Λογικά θα το πετάξει. Το πετάει. Το πετάει. Το πετάει, το πετάει. Σω δεν πρόκειται να χάσει πουθενά, ρε. Ναι. Ρομποτάκι, ρομποτάκι. Δεν έχω μαζέψει πολύ όμως τώρα. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, έχει, πόσο έχεις. 50. Με τι 50, 50 λίτρα. 50 λίτρα, δεν είναι βένει. Είμαι στα 3.500 τώρα. Α, εντάξει, είπα και. Έλα, είμαι. Δεν είναι εγώ, κάτι βλακή έγινε. Πόσο είσαι τώρα. Είμαι 5, σχεδόν, 4.5. Μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Α, έχουμε αφήσει και τα μικρά, τα αφήνει, δεν τα κόβει. Ναι, τα μικρά, παραδόξως, τα αφήνει. Συνήθως οι φράτσες χαρακτηρίζονται ό,τι βρουν το φερίζουν. Ό,τι βρουν τα... Αλλά εδώ για κάποιο λόγο, ναι, υπάρχουν κάποια που δεν έχουν βγει. Εντάξει, θα βγουν την επόμενη φορά, δεν μας πειράζουν τώρα. Δεν μας πειράζει εμάς, όχι. Εμείς τώρα θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ράφα, τώρα εγώ θα πατήσω από εδώ και μετά γυρνάει σε ένα ισολίνα από την άλλη. Ναι, με. Τέλειο, τέλειο. Θέλεις να σου πω, περίμενε, την ταχύτητα. Είμαι 6, 10 χιλιόμετρα είμαι. Άμα βάλεις 10 χιλιόμετρα, το cruise control σου θα είσαι μια χαρά. Αυτό ήθελα, αλλά το κατέβαζα γιατί ήταν 83. Αυτό έκανε το σιό και πάτησε λίγο γκάζι κατά λάθος και έφυγα. Πόσο έχεις μέσα? Είμαι 15.000. Ωραία. Τώρα πού να γυρίσω την κουμούτσα αυτή. Δεν μπορεί να γυρίσει, να πας λίγο πάνω. Είχες πατήσει τόσο μεγάλες σειρές, τόσο μακριά έχεις στάσει που το έχεις χαλάσει. Κάπου, δεν ξέρω, δεν θα σου, είχα βάλει κάποια στιγμή εργάτη κιόλας. Περίμενε, τώρα είμαι στο... Πόστο μου τώρα. Έλα, εύκολο ήταν, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι. Όχι, είναι δαλικάρα, είναι δαλικάρα. Είναι θηρίο. Δεν μας πιστεύεις. Δεν μας πιστεύεις, γιατί δεν έχει γίνει. Λες. Μας πιστεύω μόνο μεσαίο. Growing λέει. Growing λέει, έλα ρε παιδιά. Harvest λέει αυτό, growing λέει αυτό. Μήπως πιάνει το πράσινο και λέει growing. Όχι ρε φίλε. Δεν θέλω να δω. Έλα, πιάστο. Όχι, 100% είναι, γιατί. Έλα από εδώ, μήπως είναι εδώ τα μικρά που έχει πιάσει στην αρχή. Προχώρα λίγο παραπάνω. Βάλε ένα κόβει. Δεν ξέρω αν το έχω βάλει. Δεν ξέρω, εσύ τι κάνεις. Δεν ξέρω τι έχω. Ναι, έχεις δίκιο, πω από. Θα ζω εντελώς έτσι. Εντελώς. Είσαι λίγο, είσαι. Εντελώς τραβάδι, τι να πω τώρα. Ντροπή, ντροπή. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, ξέρετε. Πρώτη φορά γίνεται. Από 37 πήγε 63, δεν είναι λίγα. Ωραίος. Λοιπόν, πού το πάω, τα βιάζω στο σιλό μας. Στο σιλό μας, ναι. Έχουμε χώρο για βούτυση.
Έχουμε χωριαγό τη φυσιολογικά, ναι, για δοκιμαστεί κιόλας, αλλά νομίζω ότι έχουμε. Όπου κόβει πολύ εύκολα το φορτηγό. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και τη δύναμη το τραβήξει, 65.000 ανηφόρα τελείως. Διώξε, πάμε που λύσουμε ναι, και αυτή τη βλακία που την έχω του μπάρει Τώρα θα το διώχνω τώρα, μισό λεπτό. Όχι να διώξεις, θα πάμε να το πουλήσουμε. Αν δεις τώρα στο χάρτη, φαίνεται ότι θέλει άζωτο εκεί πέρα που περάσαμε. Σε ποιο πράγμα λες? Εκεί που, αυτό που θελήσαμε τώρα. Ωραία, οπότε θα πάρω το... Όχι αυτό, πίσω εδώ. Θα πάρω το... Το λίπασμα. Και ακριβώς πίσω από το λίπασμα είναι το δικό σου που θα πάρεις, το cultivator. Εντάξει. Όχι, lime έχει μέσα. Έχει lime μέσα. Lime έχει, ναι. Ράφα, έχουμε και παλέτες εδώ με... Τι? Μαλλί, έχουμε 4 παλέτες, είναι μία πέμπτη γεμάτη και γεμίζει και καινούργια. Ωραία, θα το κάνουμε και αυτό αργότερα. Θα δώσω πίσω τα μηχανήματα που φτιάξαμε σήμερα για να μην τα πιώσουμε και δεύτερη φορά. Ωραία, γεια σου, ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Και γεια σου. Το χειμώνα ξανά θα χρειαστούμε. Το χειμώνα ξανά, παιδιά. Ξέρεις τι να κάνεις. Θα του ρίξω λίγο lime κιόλας, εντάξει. Μπορεί να μην το χρειάζεται πάρα πολύ, να του ρίξω το lime για να το ξεφορτώσω, να ξεφορτωθώ. Σε ποιο? Πέρασω, εδώ που με αντερεζέψαμε. Α, εδώ πας. Μήπως βάλεις καλύτερα μικρές ρόδες. Δεν χρειάζεται, αφού τις άλλες θα ξαναβγούν. Σωστός. Ωραία, με ντουμάνιασες. Ρε, μίλα ρε, θα ρίξεις. Μας το είπα. Μίλα. Και μετά θα δωρήσω για σχεδάκι γλύπασμα. Εγώ πάω να κάνω cultivate πάνω. Κάνεις cultivate το αλφα-αλφα για να το σπίρουμε. Cultivate ποιος είναι? Εκείνος και το εξάμετρο που είχαμε πάρει το Amazon. Είναι στο μεγάλο υπόστεγο. Είναι και η κομπίνα μαζί. Α, ναι, διπλές η κομπίνα. Το Amazon το είχαμε πάρει τότε που ήταν, αντιμετώπιζα πρόβλημα εγώ. Ναι, 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 και τελικά ήταν πολύ καλύτερο και το κρατήσαμε. Και τελικά ήταν άλλο το πρόβλημα. Ναι. Και είχαμε διώξει και εκείνο το τραχτέρ, το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Το μπλε, δεν πρόλαβα να πει τα μισπέρα εκείνο. Θα τα πατήσω επί τούτου για να κατεβούν όλα κάτω, ώστε την επόμενη φορά να μην μας βγουν μαζί όλα. Ναι, να βγουν μαζί όλα. Τα είχαμε μπορδουκλώσει όλα τα εργαλεία μαζί, ρε. Εσύ, εδώ το lime πέφτει πάρα πολύ λίγο δυστυχώς. Και? Να το τελειώσεις. Θέλω να το τελειώσω εγώ, κατάλαβες. Να θες να τελειώσεις και να μην τελειώνει. Και να μην τελειώνει, κατάλαβες. Θα δω μήπως... Δεν μπορώ να μπω στα κρεμμύδια. Εντάξει, μετά θα σου δώσω σε ένα μου το αδειάσεις. Ξέρεις τον κόλπο. Ποιο κόλπο ξέρω. Ξέρω. Το κόλπο με το development tools, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορεί όταν βγάλουμε κάποια λεφτά παραπάνω, να πάρουμε κάποιο direct drill. Τώρα μην λες εγώ δεν το έκανα καλά, γιατί εδώ είναι οι πέτρες που είχες πάει και είχες κάνει πλό. Τώρα αυτό δεν πιάνει. Εντάξει, εντάξει. Πώς το κάνουμε, αφήνεις σημάδια μέσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αυτό δεν πειράζει. Και με τις ελπίστρες εμένα πηγαίνει μονόπαντα. Α, ναι. Θες να κάνουμε αλλαγή, να πάρεις να το αδειάσεις και να βάλεις κύπασμα και να κάνεις το κομμάτι αυτό, έχει να κάνουμε το cultivate. Άσου, τώρα που είναι στην ευθεία, πάει καλύτερα. Ωραία, όμως θέλω να μπεις και στο τρακτέρ μου για να μου αδειάσεις αυτό που θέλω, αυτό που σου είπα. Τώρα. Ναι, για να τα κάνω και εγώ το λίπασμα. Πού θα κάνεις λίπασμα, εδώ σε πανά? Εκεί, στα πόπλα. Α, στα πόπλα. Ωραίος, αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Λοιπόν. Fertilizer, εντάξει, φτάνουμε και εδώ. Ωραία, πάντα ρίξουμε και ένα λιπασματάκι, να είναι έτοιμο για τον χρόνο. Ή για το χειμώνα, όχι του χρόνου. Το χειμώνα. Εγώ μετά ξανά σπέρνω με τον κουβά εδώ πέρα. Κάνεις το τέτοιο, θα μέχρι τελειώσεις. Θα πάρει και εγώ να το σπίρω τον κουβά. Ωραία. Οπότε μην είναι μισά από σχολή. Κάνει ένα headline και μετά αρχίσει και πήγαινε πάνω κάτω και θα το φέρω. Και να θυμόμαστε τώρα ότι στην άκρη δεν μαζεύει. Εντάξει. Όχι να πουλήσουμε ξανά τα μπέιλερ. Όχι.
Είχαμε αφήσει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα με αλφα-αλφα που δεν το είχα μαζέψει. Ναι. Δεν φαίνονταν εκείνη την ώρα. Γι' αυτό σου είχα πει μπάλα στο παιδί μου, δεν πειράζει, καλά εντάξει. Μαζέψε μου, κάνε και ένα δύο μπάλα στο έξι. Κάνω αναστροφή έτσι σε δευτερόλεπτο, ε. Μπαμ μπαμ, επί τόπου. Λες και είναι σπαστό είναι. Με τις ελπίστρες. Αύριο έχουμε τη δουλειά την περισσότερη πιστεύω. Ποιο λες? Θέλεις μας τα υπόλοιπα χωράφια. Θα δούμε βέβαια τι θα έχει γίνει, αλλά λογικά θα έχουν γίνει τα καρότα. Τα καρότα σίγουρα. Γιατί τα είχαμε βάλει πολύ νωρίς. Ναι. Εσύ που μου πήρε το κουβάκι μέσα. Τον έθεσε στο. Εντάξει, το έχει φτάσει το κουβάκι, παιδιά, κοιτάξτε τον έχει φάει. Πίσω. Θα το βγάλω εγώ το κουβά. Αυτό το βάλω. Ποιο κουβά, ρε. Για τη σπορά. Α, στον είχα πάει πίσω. Ναι, ναι, κάτσε. Τον έχασα. Λοιπόν, θα το πιάσω. Θα το κάνω μπασκετάκι. Τσουφ. Πού τον πετάς? Παίζω μπάσκετ με τον κουβά. Έρχεσαι για σπορά? Ναι, ναι, έχουμε. Εγώ κάθομαι τώρα άκρη-άκρη και μαζεύω και ό,τι δεν έχει μαζευτεί. Το πηγαίνω ανάποδα. Να έχουμε στο έπακρο όσο περισσότερο γίνεται. Ωραίος. Έρχεσαι? Τώρα έρχομαι. Ξεκινά από εδώ. Από εδώ ξεκινήσω, ωραία. Δεν το σηκώνω, καταλαβαίνεις, γιατί... Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν μασάει. Ωραία. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, γιατί... Ξαναγύρνα κάτω, μην πας γύρω-γύρω, γιατί... Ναι, δεν πάω γύρω-γύρω. Έχει... Το χαλάω. Έτσι θα το χαλάσω. Έτσι θα το κάνω, είπα. Εκεί μπροστά βλέπεις, δεν είχα μαζέψει, δεν το πιάνε. Δεν τώρα πειράζει. Δεν πειράζει. Άμα πιάσει εκεί. Δεν πειράζει. Λέει είμαστε εντάξει πάλι κάτω, είμαστε στα 500 σχεδόν και που λέτε καλύτερα 700 και ράει πάλι τα ίδια. Πότε που είναι τα καλύτερα? Το χειμώνα. Κλασικά. Δεν πειράζει. Άντα δεν έχουν τίποτα. Τα κρατήσουμε, τι θα τα κάνουμε? Εννοείται θα τα κρατήσουμε, άμα δούμε ότι... Δεν αξίζει. Αλλά φοβάμαι ότι τα καλότα θα μπορέσουμε να κρατήσουμε. Τα κρεμμύδια δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε. Δεν έχουμε χώρο για το σιλό, τι. Ναι, είναι καλοκαίρι το σιλό. Ναι, θα τα αναγκαστικά το διώξουμε. Αναγκαστικά θα το διώξουμε, ναι. Και πέσει ότι, κατά... ότι κατάμε κι άλλες 100.000 μέσα στο τρέιλερ και χρησιμοποιούμε πάνω το τρέιλεράκι για τους σπόρους, για τις μικρές. Και πάλι δεν. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ήθελα να δω εγώ. Ήθελα να δω στα ζώα πόσο. Μανούρα έχουν βγάλει τα γουρούνια. 7.000 σχεδόν. Έτσι. Ενώ οι γελάδες 18.000. Μεγάλη διαφορά. Χαίζουν πιο πολύ οι γελάδες. Ναι, πολύ διαφορά έχουν. Το ξέρω. Ειδικά αυτές οι γαλακτοκομικές, έτσι. Χαίζουν ακόμα περισσότερο αυτές. Ακόμα περισσότερο, ναι. Είναι χαίσμεντέν, πολύ. Λοιπόν, πάω να πουλήσω και το... Πρέπει εγώ τους θα τις ταΐσω με τις... Σε γελάδες. Ναι, στο τέλος της μέρας, γιατί... Ωραία, εντάξει. Ωραία. Πάρα πολύ σε εδώ το λόδι που βάγκουν εγώ. Για αρχή. Mm-hmm. Να το ξαναχρειαστούμε. Mm-hmm. Και μετά θα έρθω να τους κάνω... Να τους κάνω τροφή. Να χαιρετήσω τα παιδιά. Ναι, κάτσε τώρα, όχι ακόμα. Να διάσω εγώ και έλα εδώ να τα πούμε. Ωραία. Πού είσαι? Εδώ, στα κήπια, στα κήπια. Στα κήπια. Πήρα λίγο φρέσκο σκατό, να ρίξουμε λίγο εδώ πέρα. Μπράβο, καλώς, καλά κάνεις.
Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Γέμισε σχεδόν. 2000 το ένα. Λοιπόν, θα πάρουμε το αστρονομικό ποσό που δεν με αφήνει να το πουλήσω τώρα. 598 ευρώ. Λοιπόν, και δεν με αφήνει να το πουλήσω και εδώ πέρα. Οπότε θα φύγει από. Δεν κάνω εγώ τώρα. Ποιο λες? Το Ludwig Wagon. 598 δολάρια παίρνουμε πίσω. Α, τόσο πολλά, οπότε δεν το πιέζει καν. Ναι, δεν το πουλάει για κάποιο λόγο. Εντάξει. Θα πάρουμε λίγο 100 ευρώ λιγότερο, δεν πειράζει, αντίγεια. Είσαι το καλός. Το πήρες από το μενού τώρα, δεν λέει. Ναι, τώρα τι, να πάμε γι' αυτό. Ναι, τι. Θα κάψουμε μόνο που θα κάνουμε. Ναι. Πάει. Όπα. Ωραία. Πού πας. Έχουμε κάτω, έχουμε κάτω. Να βάλω και το βάρος μου, να είμαι έτοιμος για μετά εγώ. Περίμενε εκεί, μην κατεβαίνεις. Ωραία, δεν κατεβαίνω. Θα χρειαστούμε το σιλό, οπότε έχουμε και εγώ πάνω να είμαστε έτοιμοι μετά. Το έχω τουρμπίσει το μηχάνημα. Ποιο σύλλογο χρειάζεται? Έχουμε χώρο εδώ κάτω, μα θες να. Μπαρκαρώ. Να βάλεις κάνα πράγματα, ναι, μετά στο τέλος. Καλά, εντάξει. Έλα, Ραφά. Έλα. Όρι μου. Λοιπόν. Θες να πάμε από κάτω να κλείσουμε εδώ στο εργαλείο μου που έχουμε πάρει κι άλλοι. Το καινούριο μας εργαλείο. Ωραία. Έλα. Το έχω εδώ και το λυπάμαι που το έχω πάρει εδώ. Εντάξει, πρέπει να το φτιάξουμε ένα στέγα στο ειδικό γι' αυτό. Mm. Σε έκανε λίγο ότι γέρνει επειδή έχει λακκούβαδα. Άλλο ναι, πράγμα ναι, δεν το έκανε. Εντάξει, όντω έχει δίκιο. Γέρνει επειδή έχει λακκούβα και στι ναι, λακκούβε πηγαίνει ναι. Πέρα δόθε. Θα σε βάλω μέσα στη μεταφορά όταν είναι. Ωραία. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τούμπανο, ε. V6. Και μου βάλει και γαλήματα εδώ πέρα στα λάση. Είχα στι δεξαμενέ. Ναι, ναι, είναι τέλειο, τέλειο. Και εντάξει, βλέπω έχετε βροχίσει λίγο έτσι, κλασικά. Εντάξει, η μέρα πέρασε όμως χωρίς βροχή. Όχι, ναι. Αν το πούμε κι αυτό. Έχει μαζευτεί από πάνω. Έλα, γιατί τα ζωάκια μας πεινάνε. Α, πρέπει να φέρουμε και κάποια άλλη σκούπα. Θα το κάνουμε εκτός κάμερας. Να σου βάλω ένα μόνο μια σκούπα διαφορετική που τα πετάει μέσα. Ωραία. Θα πάρουμε τρεις σκούπες και θα τις έχουμε εδώ πέρα παρατημένες. Έπιασε την βροχή, έλα, έλα, σου υπόστο. Μα είδα, σου το πάρω. Ωραία. Λοιπόν. Να κλείσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε στα παιδιά να τους άρεσε το σημερινό βίντεο. Αγοράσαμε καινούργια πράγματα. Κάναμε κάτι καινούριο για μικρό διάστημα. Ναι, δεν έχει σημασία. Θα το ξανακάνουμε όμως. 65.000 όμως, λίτερα. Ναι. Οπότε. Και... τώρα να περιμένουμε να πούμε το επόμενο επεισόδιο που θα έχει το μεγάλο μάζεμα. Ναι, θα έχει, θα δούμε τι θα έχει. Λογικά θα έχει καλότα για αρχή. Σίγουρα. Και μετά θεωρούμε ότι θα έχει τα ράιτρετικά και το τέλος θα είναι κρεμμύδια. Τώρα θα δούμε, μπορεί να γίνει να σκάσουν και όλα μαζί, έτσι. Παίζει και όλα μαζί. Και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά, ελπίζω να τους άρεσε. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε, αφήστε ένα like μας σας άρεσε το βιντεάκι να βοηθήσετε λίγο παραπάνω και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους. Και το link στην περιγραφή για το φορτηγό μας. Για το mod. Ακριβώς. Όχι αγροτικό, για το εργαλείο εδώ πέρα. Εδώ, λοιπόν. Τα λέμε. Τα λέμε, γεια σας.